Υπάρξει συμπροσευχή, να προσευχόμαστε όλοι μαζί, ο καθένας το Θεό του, και έτσι να εισακουστούμε. Σκεφτείτε λοιπόν τι αστείο πράγμα είναι αυτό. Αν είναι δυνατόν, οι διάφοροι θεοί των διαφόρων θρησκείων να έρθουν να ακούσουν την προσευχή σε ένα χώρο ομαδικής προσευχής, αν δεν είναι αυτό ασυνοησία και χάβρα προσευχομένων, θα είναι συνεννόηση των υπαρκτών και των ανυπάρκτων θεών με τον ένα αληθινό Θεό. Έχουμε τώρα και τους δωδεκαθεϊστές, τα είδωλα που θέλουν πάλι τώρα να λατρεύουν. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε συμπροσευχή? Δεν είναι ένα αστείο αυτό που λέγεται? Δεν είναι δυνατόν να γίνει συμπροσευχή ούτε και από τους χριστιανούς? Δεν λέγω από τις εκκλησίες, γιατί θα ήταν τις διάφορες εκκλησίες, τις μη ορθόδοξες, γιατί θα ήταν αυτό μία ύβρις προς την μία Αγίαν του Χριστού Εκκλησίαν. Δεν υπάρχει δυνατότητα συμπροσευχής. Παρά τα αυτά, πολλής λόγος γίνεται ημέρες συμπροσευχής, ημέρες να σώσουμε τον κόσμο, πόσο τον σώσαμε, αλίμονό μας. Επαυξάνουμε τα δεινά των πολέμων, της πείνας, της αρρώστιας, το AIDS, τρικυμίες, καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί, και τώρα πνίγει και όλη η Ευρώπη. Η αμαρτωλή, η πόρνη Ευρώπη, ναι, η άσωτη Ευρώπη, η μιχαλής Ευρώπη, πώς να μην την πούμε έτσι, όταν πλέον φάνηκε το αληθινό της πρόσωπο ποιο είναι. Με πρωτεπιστά την θα λέγαμε, τον Πάπα του Βατικανού πορεύεται την οδόν του εγωισμού, του εωσφορισμού, της αποστασίας. Κάπου κάπου θυμάται ο Θεός να παιδεύσει τους ανθρώπους και ειδού καταποντίστηκε όλη η Ευρώπη. Εκατοντάδες χιλιάδες ξεσπιτώθηκαν για να μην τους πνίξει το νερό στην ξηρά. Και είδου σεισμοί από εδώ, σεισμοί από εκεί, δεν λείπουν οι πόλεμοι, οι αρρώστιες και τόσα δεινά. Μήπως επειδή είναι κατάρα, θα λέγαμε, από την πολλή συμπροσευχή, από την πολλή συλλατρεία, τα πολλά συλλήτουργα, μήπως μας οργίστηκε ο Θεός και έτσι μας εγκατέλειψε, μάλλον γίναμε ανεπίδεκτοι της χάριτός Του, επειδή και εμείς οι Ορθόδοξοι αποστατήσαμε. Λησμονήσαμε το ταμείο μας, λησμονήσαμε τα μοναστήρια μας, λησμονήσαμε τις ακολουθίες μας τις κατανεκτικές, και τρέχουν κάποιοι με την ιδέα πως θα μπορέσουν να κατεβάσουν την χάρη του Θεού με τις συμπροσευχές. Και ειδού το αποτέλεσμα, βαδίζουμε από το κακό στο χειρότερο και δεν υπάρχει ελπίδα να ξεπεράσουμε τις κρίσεις. Και εμείς εδώ, κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική, κρίση θεσμών, κρίση πολιτική, κρίση εκκλησιαστική, κρίση οικογενείας, κρίση της κρίσεως. Άραγε μήπως είναι κοντά και μέλος ακρίσεις? Ο Θεός ξέρει. Μήπως είναι κοντά και εκείνος ο αναμενόμενος Αντίχριστος πρώτης εμφανίσεως του Χριστού, ο οποίος θα κατακεραφνώσει τον Αντίχριστον μόνο με την παρουσία του και το βλέμμα του? Ο Κύριος ξέρει. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αλλά να δούμε λοιπόν κάτι που κάποιοι νομίζουν πως είναι σωστό. Η συμπροσευχή, η μέρα συμπροσευχής, δηλαδή συμπροσευχή του τεστ στην Βαβυλωνία, όπως έχουμε δει διάφορα βιβλία, εικόνες, ντοκουμέντα, μια Βαβυλωνία που ήταν στην αρχή πανερετική Βαβυλωνία και μετά έγινε Βαβυλωνία πανθρησκειακή. Περιμένουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, κανένα καλό από αυτές τις εκτροπές, από αυτές τις ύβρις? Δεν θα περιμένουμε κανένα καλό. Καταποντισμός μας έρχεται και εμάς, εάν δεν καταλάβουμε τα λάθη μας και να αποστασιοποιηθούμε από την Βαβυλωνία των συμπροσευχών και από των ματαίων διαλόγων, των αλόγων,
θα λέγαμε, διαλόγων που δεν έχουν καμιά λογική και καμιά βάση μέσα στα παγκόσμια συμβούλια των εκκλησιών, τις κοινοπραξίες αυτές των προτεσταντών και παπικών, που εμείς σαν ουραγοί, φτωχοί συγγενείδες, περιφρονημένοι, αδικημένοι και θα λέγαμε περιθωριοποιημένοι, δεν εισακουόμεθα σαν ελαχίστη μειοψηφία και σειρώμεθα και αγόμεθα κατά τις βουλές των προτεσταντών. Εμείς, ναι, εμείς οι Ορθόδοξοι, που ανήκουμε στη μοναδική Ορθόδοξη Εκκλησία των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ιερών, των Οικουμενικών Συνόδων, της ακρεφνούς κρυσταλλής διαυγίας, θα λέγαμε, Ορθοδοξίας. Εμείς που σειρώμεθα, λες σκύπιαμε το κουτόχορτο και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτές τις κοινοπραξίες, σε αυτές τις συνυπάρξεις των αιρετικών και των πανθρησκειών, λες και θα πετύχουμε να κατεβάσουμε την χάρη και την ενότητα και να τους φωτίσουμε τους αφώτιστους να γίνουν καλοί άνθρωποι, αν όχι καλοί χριστιανοί ή ορθόδοξοι. Ναι, αυτοί με τους οποίους κάθονται οι Ορθόδοξοι και ακόμα και κληρικοί και συζητούν και συλλειτουργούν τρόπον την, συμμετέχουν σε συλλειτουργό, συμπροσευχόμενοι. Αυτοί είναι που βοηθούν τον Γρηγόροφ, αυτοί είναι που βοηθούν τα Σκόπια, αυτοί είναι που βοηθούν τον Περίστατα Τίγανα, αυτοί είναι που προτρέπουν τους Τούρκους να μας καταπιούν το Αιγαίο και τη Θράκη και τα νησιά, αυτοί είναι που κερμάτισαν την Σοβιετική Ένωση, αυτοί είναι που διέσπηραν το ζυζάνιο των αιρέσεων μέσα σε όλη την Ανατολική Ορθόδοξη περιοχή, Ορθοδοξία, αυτοί είναι οι οποίοι βοηθούν τους Σουνίτες να κάνουν δολιοφθορά σε εμάς τους Ορθοδόξους, αυτοί είναι οι οποίοι ευδόκησαν να διαιρεθεί η Κύπρος και να αιμορραγεί ακόμη, αυτοί είναι που δεν λύνονται τα προβλήματά μας, αυτοί είναι που μας σέρνουν από τη μύτη στην Ευρωπαϊκή λεγόμενη Ένωση, την Ένωση ποιων, των συμφεροντολόγων. Και έχουν βέβαια και εκπρόσωποι αυτοί του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών έχουν και πολιτική ιδεολογία και κίνητρα, όπως φαίνεται από τα κείμενα των διαφόρων γενικών συνελεύσεων. Ώστε μας ζητούν εμάς να πηγαίνουμε εκεί, να μας αποχαυνώνουν, να βλέπουμε, να ακούμε πράγματα ασυνάρτητα, απαράδεκτα και τελικά να συνυπογράφουν και οι Ορθόδοξοι ανακοινοθέντα και μηνύματα, τα οποία κάθε άλλο παρατιμούν την Ορθοδοξία και την αλήθεια, αλλά αποτελούν άρνηση της αληθείας της Εκκλησίας και βλασφημία προς τον Άγιον Θεό. Ιδού λοιπόν γιατί η Ορθοδοξία, η αυθεντική Ορθοδοξία αρνείται συμπροσευχές. Δεν απορρίπτουμε τους ανθρώπους, δεν απορρίπτουμε τις θρησκείες τις άλλες και τις αιρέσεις. Ευλογημένοι ας είναι και κάποτε μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός να καταλάβουν τις πλάνες των πλανών τους και να δουν πως πορεύονται ως την οδόν του σκότους και της απολίας, χωρίς Πνεύμα Άγιον. Και ότι ερημώθηκε και η παπική εκκλησία από το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο το βλασφημούν με το Φιλιόκβε, με την αλωτρίωση της εκκλησιολογίας τους, με τα αλότρια δαιμονικά δόγματά τους, αλάθητο, ότι είναι Θεός ο Πάπας, το Πρωτείο, ότι είναι κοσμοκράτορας, ότι είναι ο Θεός, ο Χριστός του ουρανούς και αυτός είναι επί της γης, αντίχριστος, καθαρτήριον πει και τόσα άλλα και τόσα άλλα. Δεν είναι δυνατόν να είναι, όπως λέγουν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει και να λειτουργεί Πνεύμα Άγιον στις αιρέσεις. Πανέρεση και ο παπισμός, πανσπερμία αιρέσεων οι Προτεστάντες. Τι δουλειά έχουμε εμείς μέσα σε αυτό λοιπόν το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, ποιων εκκλησιών? Διεμερίστη ο Χριστός, χιλιάδες έγινε ο Χριστός ή είναι ένας? Και αν είναι ένας, τότε δεν έχουμε εκκλησίες, έχουμε την Εκκλησία. Άλλο όταν λέμε υπέρ της ενότητος των του Χριστού εκκλησιών, εννοούμε τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες, δηλαδή τη μία εκκλησία. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει εκεί Πνεύμα Άγιον.
Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε αυτό το χάος το οποίο οδηγείται η Ευρώπη, η Αμερική, η Ασία, όπου υπάρχει και εκεί χριστιανισμός, και βλέπουμε το δράμα της γυρασμένης Υπήρου της Ευρώπης που κατήντησε, όπως λέγει και ένας σοφός γέροντας, λευκή δαιμονία. Δαιμονική, θα λέγαμε, Ευρώπη κατήντησε, γεμάτη μαγεία, σατανισμό, μαγκανίες, σατανολατρίες, αποκρυφισμούς, αποκρυφιστικές τέχνες και τόσα δεινά και τόσα άθλια πράγματα και κατασκευάσματα, τα οποία τον άνθρωπο τον πελαγοδρομούν μέσα σε λαβυρίνθους σκότους και αθλειότητες. Και παρά τα αυτά, αν και η Ορθοδοξία κατέχει τη μοναδική αλήθεια και ουδής αμφιβάλλει περί αυτού και έχει αποδείξεις ότι είναι η μία Αγία Καθολική, Οικουμενική δηλαδή, Ορθόδοξης Εκκλησία του Χριστού, που έχει να επιδείξει τα τεκμήρια της Ορθοδοξίας της και της αληθείας της, τα εκατομμύρια τους μάρτυρες, και κατά τους 8 πρώτους αιώνας των Οικουμενικών Συνόδων και μετά τους 8 πρόδωσαν στον Οικουμενικό Συνόδο μέχρι και τις ημέρες μας, όπως φερειπίν τον Άγιο Νεκτάριο και άλλους Αγίους, τον Άγιο Διονύσιο της Ακίνθου και τόσους Άγιο Γεράσιμο που είναι της νεότερας εποχής, τους νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας και άλλους Άγιους και μάρτυρες. Έχουμε τα τεκμήρια της αληθείας. Παρά τα αυτά, βλέπουμε κάποιες παραβάσεις αυτού του κανόνα να μην απέχουν από τις προσευχές οι Ορθόδοξοι. Και βλέπουμε, φερειπίν, στις 27 Δεκάτου 86, μια συμπροσευχή όλων των θρησκειών, Ορθοδόξων, Ρασοφόρων, Πυρολατρών, Μάγων, Σατανιστών, Δαλάι Λάμιδων, Γκουρούδων και τα τι αυτά. Και ανάμεσά τους ο Πάπας, το θηρίον της Αποκαλύψεως, το δικαίρετον. Και δεν είναι δικό μας χαρακτηρισμός. Είναι του Αγίου Νικοδήμου του Άγιο Ρήτου, του Αγίου Κοσμάτου Έτολου και άλλων Αγίων Πατέρων. Ιδού λοιπόν μια σύναξη για να βραβεύσουν τον Δαλάι Λάμα και έκαναν συμπροσευχή. Και είναι δυνατόν να λέγονται Ορθόδοξοι αυτοί οι οποίοι συμπαρίστανται ανάμεσα σε αυτό των συμφερτών των θρησκευτικών αρχηγών? Να δούμε ένα άλλο, θα δούμε λίγες εικόνες σήμερα και θα επανέλθουμε να δούμε περισσότερες σε άλλη στιγμή. Στην 7η λεγόμενη σύναξη της Καμπέρα, εκεί στην λειτουργία της Λίμα, έγινε η μετάδοση των αχράντων μυστηρίων. Εδώ λοιπόν μία ιερία, κάμουν λοιπόν και ιέριες, κάμουν και χειροτονούν και γυναίκες, διακόνησες, παπαδίνες, δεσποτίνες, δύο αρχιεπισκοπίνες, αν κατάφεραν ακόμα στην Δύση, ακόμα δεν το κατάφεραν να κάνουν και αρχιεπισκοπίνες, ενώ 20 αιώνες η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γνωρίζει τέτοιο παράδειγμα. Τώρα άλλαξαν τα πάντα, θα ανατρέψουν το σύμπαν. Και κοινωνεί λοιπόν εδώ μία ιέρια, μία παπαδίνα, κοινωνεί ένα άνδρα από τη λειτουργία στη Λίμα, στην 7η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβολίου των Αντεκκλησιών. Όχι εκκλησιών, αντεκκλησιών. Τι δουλειά έχει η Ορθοδοξία μέσα εκεί? Ας αναφέρουμε ακόμα και ένα άλλο παράδειγμα. Φερειπίν, στην Ασίζη, όπου εκεί οι παπικοί άνοιξαν τον ναόν του Αγίου Φραγκίσκου και είπαν, ελάτε εδώ μέσα οι πάντες, μάγοι, μάντις, πυρολάτρες, γκρουιστές, παπικοί, προτεστάντες, ελάτε να κάνουμε συμπρόσευχη για να ρίξει κατακλυσμό και πάλι ο Θεός. Δεν μπορώ να καταλάβω πού το πηγαίνουν. Και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σε αυτή την συμπροσευχή οι μάγοι και οι πνευματιστές, οι σατανολάτρες, οι Ινδιά και οι Ινδιάνοι, μάλιστα με τα φτερά, τα καπέλα αυτά, με τα φτερά, τις εξωτικές αυτές εμφανίσεις, έβγαλαν τις μεγάλες πίπες, 1,5-2 μέτρα, τις ακούμπησαν στην Αγία Τράπεζα του Φραγκίσκου της Ασίζης
Και μετά βάλαν το ναρκωτικό τους και κάπνιζαν και το έχουν ως τελετουργία αυτό. Αυτό είναι η δική τους συμπροσευχή. Το κάπνισμα με ναρκωτικό είναι η τελετουργία τους, είναι η λατρεία τους σε αυτούς. Θα αναφέρω σε άλλη εκπομπή άλλα ντοκουμέντα να φρίξουμε, αγαπητοί τηλεθεατές. Και επομένως βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των συμπροσευχών. Μας απειλεί ακόμη και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όλα τα κράτη είναι σε αναβρασμό. Φτωχεύσεως, καταρρεύσεως των αξιών, ένα δαιμονικό πνεύμα πλάνης, ενέργεια πλάνης, όπως λέει και ο Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικείς, κατέλαβε τους ανθρώπους, ακόμα και εκκλησιαστικούς ανθρώπους στον κόσμο και οδηγούμεθα από το κακό στο χειρότερο. Και φυσικά πολλοί λένε ότι είναι καλό πράγμα το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Τι καλό πράγμα είναι? Είναι μια κακή πληγή. Θα κάνουμε ειδική ομιλία και θα δούμε όσα έλαβαν χώραν σε κάποιες γενικές συνελεύσεις, όπως και στην 7η Γενική Συνέλευση που είναι να αφρίτει κανείς. Είναι πραγματικά άξια λύπης για μας τους Ορθόδοξους αυτά τα οποία έγιναν και τα οποία γίνονται και προγραμματίζονται να γίνουν. Με ποιες φρούδες ελπίδες για ειρήνη και αγάπη και αδελφοσύνη? Τα δαιμονικά πνεύματα εμφυλοχωρούν σε αυτές τις δαιμονικές συνάξεις, με αποτέλεσμα να έχουμε στον κόσμο μια γενική βαβυλωνιακή κατάσταση, ακόμη και ανάμεσα των χριστιανών. Βέβαια, εμείς εδώ είμαστε κάπως υποφερτά. Για ρωτήστε τι τραβάνε και αυτοί οι παπικοί, ποιες αναστατώσεις έχουν, αμφισβητούν τον θεσμό του Πάπα, ζητούν να παντρεύονται, ζητούν να καταργηθούν, να καταργήσουν το αλάθητο, τα άλλα, το πρωτείο και τόσα άλλα, ζητούν κάποιες μεταρρυθμίσεις και είναι σε αναβρασμό και αυτοί και έχουν σκάνδαλα, πολλά έχουν σκάνδαλα αυτοί και ανηθικότητες και τα τάγματα των τα μοναστικά τους, αλλά δεν τα φανερώνουν επειδή είναι πληρωμένοι. Κάποιοι δημοσιογράφοι να συκοφαντούν την Ορθοδοξία ώστε να γίνει το σχέδιο της νέας τάξης των πραγμάτων, της νέας εποχής, ώστε να χτυπηθεί η Ορθοδοξία που είναι η μόνη αντίδραση σε αυτό το κατρακύλισμα της Βαβυλωνίας και επομένως να γίνεται το χαρτίρι του Πάπα. Αναβρασμό στον κόσμο και μια Βαβυλωνία υπάρχει. Λόγια ακούμε για ειρήνη, ειρήνη δεν βλέπουμε. Λόγια για αγάπη, αγάπη δεν βλέπουμε. Για δικαιοσύνη και δικαιοσύνη δεν βλέπουμε. Και αδικούντας βλέπουμε. Και πολέμους βλέπουμε και συμφέροντα βλέπουμε. Αυτά τα βλέπουμε. Τα άλλα δεν βλέπουμε μόνο. Και ας πάψει λοιπόν να έχει τις φρούδες ελπίδες το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Αντεκκλησιών ότι θα φέρει ειρήνη. Την ειρήνη των Προτεσταντών, την ειρήνη των Δυτικοευρωπαίων θέλουν να φέρουν για τα συμφέροντα τα αποικιοκρατικά τους, γιατί ο Προτεσταντισμός σημαίνει καπιταλισμός και δίπλα από τον Προτεσταντισμό είναι ο φασισμός του παπισμού. Τι δουλειά λοιπόν έχουμε εμείς οι ωραίοι, οι Ορθόδοξοι του πνεύματος του ομαδικού, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας? Τι δουλειά έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε το δημοκρατικό πνεύμα των συνόδων, άσχετα εάν κατηγορούν? Αν κατηγορούν την Εκκλησία για κάποιες περιπτώσεις, δύο περιπτώσεις επισκόπων που δεν δικαιώνει η Εκκλησία, φανταστείτε αυτοί να ήταν στο παπισμό. Με το πρώτο δευτερόλεπτο να ανάσαιναν, θα τους είχε καθαιρέσει ο Πάπας. Και εδώ η Εκκλησία τους αφήνει 4-5 χρόνια και φωνάζουν, κραυγάζουν, καγχάζουν, καταλήψεις κλπ. Να δείτε πόσο να έχει φτάσει μέχρι απεριορίστου, θα λέγαμε, ορίου η δημοκρατικότητα και η ανοχή της Ορθοδοξίας. Και ας την κατηγορούν μερικοί. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών? Δεν θα μιλήσουμε τώρα αλλά σε άλλη εκπομπή. Απλώς θα αναφερθούμε σε μία παράγραφο της 7ης Γενικής Συνελεύσεως το 1991 που έγινε στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Σε 7 θέσεις. 7 θέσεις. Ποιες είναι αυτές? Πρώτο. Να αναγνωρίσουν η μία εκκλησία το βάπτισμα της άλλης επί τη βάση του κειμένου αυτού.
που συνέταξε αυτή η σύναξη της Καμπέρα. Δηλαδή, βάπτισμα, ευχαριστία, λειτουργήμα. Βέμ το λέει. Βάπτισμα, ευχαριστία, λειτουργήμα. Δηλαδή, θέλει να τα ισοπεδώσει όλα. Να μην υπάρχει καμία διαχωριστική γραμμή. Ώστε να αναγνωρίσει μια εκκλησία, ψευδοεκκλησία, το βάπτισμα της άλλης. Και να αναγνωρίσει το δικό μας βάπτισμα με ένα αληθινό βάπτισμα. Το δικό ήταν εν πιο Άγιο Πνεύματι, εν πιο Άγια Τριάδη έγινε. Να νικηθούν, λέγει, να κινηθούν, συγχωρείτε, προς την αναγνώριση της αποστολικής πίστεως και τα υπόλοιπα. Επί τη βάση της συγκλήσεως της πίστεως στο βάπτισμα, την ευχαριστία και το λειτουργήμα να εξετάσουν όπου αυτό είναι εφικτόν μορφάς ευχαριστιακής φιλοξενίας, δηλαδή τραπεζώματα. Δηλαδή την Θεία Ευχαριστία, την ευχαριστιακή συνάξη να την κάνουν ταβέρνα. Έλατε να φάμε να πιούμε από το κρασάκι και το ψωμάκι. Με αυτήν την έννοια φιλοξενία. Μα τι φιλοξενία? Είναι δυνατόν να υπάρξει φιλοξενία στο Άγιον Ποτήριον και να υπάρξει κοινό ποτήριον? Τέταρτον, να κινηθούν προς την κατεύθυνση μιας αμοιβαίας αναγνωρίσεως των λειτουργημάτων. Δηλαδή να αναγνωρίσουν την ιεροσύνη των άλλων ψευδοεκκλησιών. Πέμπτον, να αγωνιστούν λόγο και έργο για να δώσουν κοινή μαρτυρία του Ευαγγελίου ως συνόλου. Καλά, αυτό καλό είναι. Αλλά ποια είναι η μαρτυρία του Ευαγγελίου? Ποιοι μεταφράζουν, ερμηνεύουν το Ευαγγέλιο αυθεντικά? Ο κάθε Προτεστάντης που βγάζει αιρέσεις μέσα από τους στίχους της Γραφής και του Ευαγγελίου? Και ο κάθε παπικός που το παρερμηνεύει κατά τα συμφέροντα? Όχι. Το Ευαγγέλιο το ερμηνεύει μόνο η Εκκλησία η Ορθόδοξη με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος, με οικουμενικές συνόδους και με τους Αγίους Πατέρες που αγίασαν και με Άγιον Πνεύμα ελάλησαν και έγραψαν. Έκτον, να αναλάβουν εκ νέου να εργαστούν για την δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ακαιρότητα της δημιουργίας και για μια μυστιακή κοινωνία της Εκκλησίας. Ναι, πολλή ειρήνη και δικαιοσύνη μας έφεραν. Μας στέλνουν στο δικαστήριο για τον γλυγόραφο, γελάτε κότες. Θα μας στείλουν στο δικαστήριο και για άλλα πράγματα. Για τις κάρτες, για τις ταυτότητες, για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Να μας έχουν δεμένους. Ναι, αυτές οι λεγόμενες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης με τον ΑΜΚΑ αντιεκάμ τη Γιάννης τη Γιαννάκης, με ανάγλυφα το όνομα, γράμματα ανάγλυφα, και τον στυλιζαρισμένο ΑΜΚΑ με αραβικούς αριθμούς και με μπαρκότ παρακαλώ, και φυσικά εφόσον θα είναι με ακτίνες λέιζερ, γιατί το βάλαν και μπαρκότ, δεν φτάνει το νούμερο 3, 5, 7, 8, 11 ψηφία, δεν φτάνει για αυτούς. Έβαλα εδώ η ελληνική πολιτεία και το πάει πλάι-πλάι να μην αντιδράσει ο λαός. Έβαλε και τον μπαρκότ παρακαλώ, ώστε να ανοιχνεύεται, να σαρώνει το κομπιούτερ από τον δορυφόρο και να πιάνει αυτό το μπαρκότ και να βρίσκει τον άνθρωπο που έχει την κάρτα. Λοιπόν, για αυτή την ειρήνη, για αυτή την δικαιοσύνη, μα μας ετοιμάζουν ένα παγκόσμιο, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό έλεγχο. Γι' αυτό θέλουν συμπράξη, κοινοπραξία θρησκείων, συμπροσευχή, συλλατρεία, καρναβαλισμούς μέσα στις λατρείες, ώστε να μας οδηγήσουν σε αυτό το κομφούζιο της εξαρτήσεως από ξένα κέντρα και σε μια στιγμή να μας ξεφουρνίσουν και τον ωραίο τους αντίχριστο. Και άλλα, τα οποία δεν διαβάζουμε τώρα. Επομένως, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι δυνατόν να δεχόμεθα αυτό το παγκόσμιο συμβούλιο των εκκλησιών, να δεχόμεθα αυτά τα έσχη? Αλλά θα πείτε, είναι ευχής έργων να συμπροσεύχονται κάποιοι μαζί. Τώρα, δεν φτάνει το παγκόσμιο συμβούλιο των εκκλησιών, το ΠΣΕ, έχουμε και το ΕΣΣΑ. ΕΣΕΑ μας πληροφορούν από την Αυστραλία ότι είδησαν και άλλον οργανισμό, ΕΣΕΑ, που σημαίνει Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών Αυστραλίας, και δημοσιεύουν Συμμαχία Χριστιανικών Εκκλησιών στην Αυστραλία. Συμμαχία λοιπόν Χριστιανικών Εκκλησιών στην Αυστραλία. Γιατί οι εκκλησίες μάλωναν και θα συμμαχήσουν τώρα? Αν πιστεύουν στον Χριστό, ενωμένες είναι τουλάχιστον εξωτερικά.
Αυτό λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών της Αυστραλίας έχει 12 χριστιανικές εκκλησίες, είναι 7, 12 χριστιανικές εκκλησίες από το 1922, αυξάνει τώρα και πληθύνεται, και ο Ρίτσαρντ Αλμπράι, που είναι ο συντονιστής του Συμβουλίου στην Καμπέρα, λέγει: «Νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ξεπεράσει τους φόβους μας μεταξύ των εκκλησιών και έχουμε συνενωθεί», είπε ο επίσκοπος, «έχουμε συνενωθεί, μας μιλάνε για ένωση και υπάρχουν μέσα εκεί στο ΕΣΕΑ, στο Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών Αυστραλίας, υπάρχουν καθολικοί, αγγλικανοί, 7 ορθοδόξες εκκλησίες, 4 διαμαρτυρόμενες, οι κουάκες και οι λουθυρανοί με παρατηρητές, και κάνουν διεύρυνση αυτής της άλλης Βαβυλωνίας. Δεν φτάνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, αυτό επειδή συνέρχεται κατά τρία διαστήματα, αυτοί έκαναν και ένα τοπικό Αυστραλέζικο Συμβούλιο Εθνικό των Εκκλησιών. Μάταιες και φρούδες ελπίδες ότι θα φέρουν ειρήνη με αυτά τα πράγματα». Για να δούμε, αγαπητοί ακροατέ, λίγα λεπτά την εισαγωγή από την σύναξη αυτού του ΕΣΕΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Καμπέρα. Να δούμε λοιπόν την σύναξη αυτή, την εισαγωγή της, για να πάρουμε μία ιδέα, και σε άλλη εκπομπή θα δούμε και περισσότερα στοιχεία από το ντοκουμέντο της Καμπέρα, από την συνέλευση του ΕΣΕΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών της Αυστραλίας. Παρακαλώ να δούμε 5-6 λεπτά να σχηματίσουμε μία γνώμη. Ιδού, αγαπητοί ακροατέ, ένα ντοκουμέντο από την Αυστραλία, από την σύναξη του Εθνικού Συμβουλίου των Εκκλησιών της Αυστραλίας, από το ΕΣΕΑ. Βλέπουμε λοιπόν τον χώρο αυτό της συνάξεως. Εδώ σχηματίζεται ο Σταυρός, ιδού λοιπόν ο τίτλος λέτε και θα μας φέρει το αγαθό της ειρήνης και αυτός ο σύλλογος, και παρατηρούμε τώρα να ανοίγει την αυλαία αυτού του θεάτρου, θα λέγαμε, του πανχριστιανικού της Αυστραλίας, να ανοίγει μια ομάδα από κοπέλες που ανήκουν στην πρωτόγονη φυλή της περιοχής, τους Aboriginals του λεγόμενους, που είχαν παραπονεθεί ότι τους είχαν αγνοήσει από τις πανχριστιανικές και πανθρησκειακές συνάξεις τους. Ιδού λοιπόν εισέρχονται με ένα πρωτόγονο βηματισμό, κρατούν κάποια κλαδιά στα χέρια τους, με κάποιο σφύριγμα κάποια κοπέλα δίνει τον ρυθμό, και εδώ μπήκαν στον χώρο αυτό για να επιτελέσουν την εναρκτήρια κάθαρση, παρακαλώ, φρίξονίλη, για να εξαγνήσουν δήθεν των χώρων. Ποιοι οι πρωτόγονοι, σε ποιο Θεό πιστεύουν αυτοί, ποιο Άγιο Πνεύμα μπορούν να επικαλεστούν αυτοί, δηλαδή αγιασμό θα κάνουν τώρα αυτοί για να εξαγιάσουν των χώρων με αυτά τα σφυρίγματα και με αυτές τις κινήσεις, ώστε στη συνέχεια να εισέλθει στον χώρον αυτό αυτή η συνοδεία των χριστιανών, παπικών, προτεσταντών και ορθοδόξων, για να επιτελέσουν εδώ μια συμπροσευχή και έναν τρόπον την άση λειτουργό. Ιδού λοιπόν οι κοπέλες ανοίγουν αυτό το σκηνικό, θα λέγαμε, του θεάτρου που παίζεται, που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμπροσευχή με σοβαρότητα. Εδώ λοιπόν θα δούμε στη συνέχεια, αφού ετοιμάσουν τον εξαγνισμό αυτού του χώρου, εδώ κάποιος εδώ με ένα περίεργο αυλό 2-3 μέτρα, με την εξωτική εμφάνιση, τα βαψίματα αυτά που αν το δει κανείς τον ύπνο θα πάθει συγκοπή, τίμασαν λοιπόν και εξάγνησαν τον χώρο. Άραγε πνεύματα πονηρά επεκαλέσαν να εξαγνήσουν. Ποια διώξαν πνεύματα και ποια κάλεσαν. Και εδώ πάλι πρωτόγονοι εισέρχονται, κρατούν μια μικρή κολυβήθρα για να προσφέρουν το θυμίαμα μετά τον εξαγνισμό. Κοιτάξτε με το βηματισμό αυτό τον πρωτογονικό. Θυμιάζουν λοιπόν τον χώρο, τι λιβανίζουν, θα λέγαμε, τον Θεό, τον Χριστόν ή τον Διάβολο.
Και εδώ παριστάνουν κάποια τελετουργία τους, η οποία ανοίγει, η τελετουργία των πρωτογόνων, ανοίγει πραγματικά την αυλαία για τις άλλες τελετουργίες και ακολουθεί στη συνέχεια η είσοδος των χριστιανών. Ακολουθούν στη συνέχεια, όπως θα δούμε σε άλλη εκπομπή, τα υπόλοιπα της τελετουργίας. Μουσική, ύμνη, συμβολικές κινήσεις, αναγνώσματα του Ευαγγελίου, των Αποστόλων, κήρυγμα, άλλοτε από γυναίκα και άλλοτε από άνδρα, ακολουθεί η ευλογία, ακολουθούν μηνύματα από κοινού των πατερίμων και τα τι αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να πει κανείς πως αποτελούν σοβαρά ατμόσφαιρα για συμπροσευχή και για αλληλοπροσέγγιση και αλληλοκατανόηση. Και εδώ κάνουν κάποια ρεσιτάλ μουσικής, τεντώνουν τις φωνές τους να τέρψουν το ακροατήριο. Θα δούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, πιο περισσότερα στοιχεία σε μία άλλη εκπομπή. Τώρα βλέπουμε ότι εισέρχεται μία χοροδία που θα ψάλλει, χοροδία γυναικών. Στη συνέχεια θα δούμε να εισέρχονται εκπρόσωποι των εκκλησιών σε ένα παζάρι. Σε ένα παζάρι, σε μια σύναξη που δεν γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη του, σε μια κοινοπραξία που ο καθένας συμμετέχει με ένα μέρος για να συντεθεί, για να γίνει, θα λέγαμε, ένα μοσαϊκό, να γίνει το ένα τίποτα, το ένα τίποτα της προσευχής, της αντιπροσευχής, θα λέγαμε, παρά της προσευχής. Ας αφήσουμε να δούμε τα υπόλοιπα σκηνικά του ντοκουμέντου αυτού σε άλλη ευκαιρία, οπότε θα μιλήσουμε, αλλά να δούμε και αυτή την είσοδο. Τι δουλειά έχει εδώ ο Σταυρός? Θα πείτε, καθάρισε το έδαφος η τριάς των κοριτσιών και ο αυλός του πρωτογόνου και ο χορός επί της σκηνής που έπραξαν. Τι δουλειά έχει εδώ με το επωνοκαλήμαχο και το εγκόρπιο κάποιος ορθόδοξος αρχιερεύς? Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ με την τελετουργική αυτή, θα λέγαμε, πράξη? Άλλο να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν ακαδημαϊκά, θα ήταν άλλη ατμόσφαιρα. Και άλλο τώρα εδώ τα εγκόλπια τους, και να και εδώ ένας αντιχαλκιδόνιος, και άλλοι παπικοί και άλλοι προτεστάντες, και να και ένας της Αυστραλίας εκπρόσωπος και τόσα άλλα. Θα δούμε λοιπόν σε άλλη ευκαιρία. Σταματήσουμε εδώ την προβολή αυτού του ντοκουμέντου και θα συμπληρώσουμε σε άλλη ευκαιρία να δούμε και τα υπόλοιπα, και μάλιστα ένα φρικτό σημείο το οποίο θέλει να εκφράσει την ένωση όλων των τμήματων αυτών, την ένωση με το ράψιμο μιας κούρελους, ναι, κυριολεκτικά κούρελους πολύχρωμων υφασμάτων, εκατοντάδων υφασμάτων που τα ράβουν για να αποτελέσουν την μία δίθεν εκκλησία. Αλλά ας το δούμε σε άλλη, δεν μας επιτρέπει τώρα χωρίς να το προλάβουμε, σε άλλη εκπομπή. Να δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατέ, είναι δυνατόν να αποτελέσει ευκαιρία αυτές οι συνάξεις ευκαιρία συμπροσευχής? Παρακαλώ να κλείσουμε αυτό το ντοκουμέντο. Βλάπτει λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, ή ωφελεί η συμπροσευχή? Είδαμε ένα μικρό μόλις μέρος από μια συμπροσευχή και ένα συλλήτουργο, στο οποίο κάλεσαν και τους πρωτογόνους να λάβουν μέρος. Αυτό λοιπόν τι είναι, πανχριστιανική, ή είναι και αυτή η λεγόμενη Πανχριστιανική Ένωση και Συμβούλιο, είναι και αυτό πανθρησκειακό? Μη μας κοροϊδεύουν και μην παίζουν με τους τίτλους και με τα γεγονότα. Ωφελεί λοιπόν ή βλάπτει αυτή η συμπροσευχή? Όπως θα τονίσουμε και σε άλλες εκπομπές, η συμπροσευχή αυτή αποτελεί μία ύβριν προς τον Άγιον Θεόν, μία βλασφημία. Μικρά γεύση επήρεται. Υπάρχουν σημεία και τέρατα, αγαπητοί τηλεθεατές, τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε για να υπάρξει πλέον μία αναχέτηση αυτού του κακού.
και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν είναι δυνατόν να συμβιβαζόμεθα με αυτό το κλίμα συμπροσευχής. Εάν είμεθα άνθρωποι του Θεού, όπου και να προσευχηθούμε, συμπροσευχή είναι. Αν είμεθα σωστοί και πιστεύουμε στον Αυτόν Θεόν, όπου και να είμεθα, η συνισταμένη προσευχή, η συμπροσευχή μας ανεβαίνει στον Αυτόν έναν Θεόν Ιησού Χριστόν. Εάν λοιπόν δεν πιστεύουμε στον Αυτόν Θεό και ο ένας επάνω στον άλλον να κολλήσει για να συμπροσευχηθεί, δεν είναι συμπροσευχή. Γιατί δεν είναι συμπροσευχή? Διότι ακριβώς η συμμετοχή του ενός και του άλλου είναι ένα ποσοστό. Δεν συμπροσεύχεται ο ένας και ο άλλος με ολόκληρη την προσευχή του, ολόκληρη την τελετουργία του, αλλά ένα ποσοστό παίρνει ο ένας, άλλο ποσοστό ο άλλος, οι πρωτόγονοι τόσο, οι παπικοί τόσο, οι ορθόδοξοι τόσο και οι άλλοι περισσότερο ή λιγότερο. Επομένως αποτελεί μία βλασφημία προς τον Άγιον Θεόν, γιατί αρνείται τον Θεόν των μοναδικών και επικαλείται πολλούς θεούς να προσευχηθούν στους πολλούς θεούς. Ένας είναι η θύρα, ο Χριστός. Ποια είναι η θύρα των πρωτογόνων, των προτεσταντών, των πλανεμένων και των αιρετικών, που επικαλούνται αντί Πνεύματος Αγίου δαιμόνια? Και θα μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή για εκείνη την περιβόητη, την Τσάνκ, την Κορεάτισσα, που έκανε επίκληση 17 πνευμάτων, παρακαλώ, επί της σκηνής, στην 7η σύναξη της Καμπέρα. 17 πνευμάτων, και έβαλε μεταξύ των πνευμάτων στην Αράδα, σαν 17ο, και το πνεύμα του αδελφού Ιησού Χριστού. Ένα από τα 17 πνεύματα. Είναι λοιπόν βλασφημία στον Ιησού Χριστό. Ενώ ο Χριστός είναι ο μοναδικός, η θύρα, η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Έπειτα, αυτή η προσευχή είναι, θα λέγαμε, θα ήταν μια Βαβυλωνία και χαύρα αν ήταν αυτοτελής του ενός εκάστου ολόκληρη. Είναι κομματάκια σειραμένα. Είναι ένα, θα λέγαμε, τυπικό μιας κοινής λατρείας. Δεν είναι δυνατόν αυτή η συνένωση των τιμημάτων των προσευχών να βρίσκει κάποιον Θεόν εκεί. Γιατί αν είναι παρόν ο Ιησού Χριστός, φυγαδεύτηκαν τα δαιμόνια της κυρίας Τσάν και οι πρωτόγονοι θεοί των πρωτογόνων. Εάν είναι και αυτά τα δαιμόνια, δεν υπάρχει Χριστός και Πνεύμα Άγιον. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Τι συμφώνησης Χριστόπος Βελίαρ? Ποια είναι η κοινωνία φωτός προς σκότος, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Χριστός? Καμία κοινωνία. Επομένως καταργείται και βλασφημείται ο ένας μοναδικός Ιησούς Χριστός, ο μοναδικός Θεός. Γιατί αναμειγνύονται έτσι λοιπόν οι θρησκείες. Και επομένως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει δόξα στον Ιησού Χριστό. Αλλά περισσότερα θα πούμε σε ειδικότερη εκπομπή. Η λεγόμενη αυτή συμπροσευχή δεν είναι μόνο βλασφημία στον Ιησού Χριστό, αλλά είναι και βλασφημία προς την Ορθοδοξία από πλευράς των Ορθοδόξων που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινές συνάξεις, συναθρήσεις και συνελεύσεις. Είναι βλασφημία στην Ορθοδοξία, γιατί σχετικοποιεί την Ορθοδοξία και την κατεβάζει την εναπολύτω, θα λέγαμε, διαστάση ούσαν την μόνη αληθινή, αποδεδειγμένη αληθινή Ορθόδοξη Εκκλησία, την κατεβάζει στον επίπεδο των πρωτογόνων θρησκείων και λατριών και των αρετικών και των παντεστατών. Την κατεβάζει λοιπόν από το ύψος της απολύτου μοναδικής εκκλησίας και την κάνει μία από τις πολλές θρησκείες. Μέσα στις πολλές πλανεμένες θρησκείες και αιρέσεις ανακατεύουν την Ορθοδοξία. Επομένως είναι προδοσία της Ορθοδοξίας και μόνο το να υπάρξει κανείς σε αυτόν τον χώρο μέσα και να πει είμαι Ορθόδοξος και να φέρει και εγκόλπιο μάλιστα ή καλλιμάφια και μήτρες. Έπειτα είναι ακύρωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γιατί η αλήθεια είναι η μία, εκτός και δεν την πιστεύουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την αλήθεια. Και αν έχουμε μεσάνυχτα και δεν ξέρουμε ότι η μοναδική αλήθεια είναι η Ορθοδοξία, τότε είμαστε για κλάματα. Η μία λοιπόν Ορθόδοξη Εκκλησία πρόδιδεται και βλασφημείται και κλείνει τις πύλες της στην μετάνοια των πλανεμένων αιρετικών και αλλοθρήσκων, γιατί αυτή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ανακάτεμα λένε ίσοι με ίσους είμαστε και πάβουν να αυτοελέγχονται ότι είναι στην πλάνη. Όταν κατεβαίνει στο επίπεδο της πλάνης η Ορθοδοξία και μας δεν ζητούν να ανοίξει η πύλη της μετάνοιας και της επιστροφής. Αν και την κλείνουν Ορθόδοξοι αυτή την πύλη. Και φυσικά κρύβει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας αυτή η συμπροσευχή και η συλλειτουργία
Και η αληθινή προσευχή των Ορθοδόξων είναι στα μοναστήρια, είναι στο ταμείο, στον ιδιαίτερο χώρο της αυτό, θα λέγαμε, αυτυπερβάσεως, στην ταπείνωση, άσκηση, υπακοή, στην ακρυπνία, στην νηστεία, στην εξαήλωση, στην ακολουθία της ενορίας, την ευχαριστική σύναξη και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό λέμε τα σθήρας εν σοφία πρόσχομεν. Και εννοούμε, όταν μένουν ανοιχτές, ότι όλοι όσοι είναι μέσα εκεί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλωτριώνει έπειτα την ορθοδοξία και την φθήρη, ώστε την κατεβάσει από την αγνότητά της, και στη συνέχεια επιφέρει μία βλάβη σε αυτούς που συμμετέχουν. Αυτοί εκπίπτουν της αληθινής πίστεως, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, και υφίστανται μία δογματική άμβληση, να ανέχονται ποικίλα δόγματα, να γίνονται ολίγων κατ' ολίγων υπερδογματικοί, συγκαταβατικοί στις πλάνες τις οποίες τις αναβιβάζουν σε δόγματα ισόκυρα με την Ορθοδοξία. Εκπίπτουν της μίας αληθούς εκκλησίας όταν ανακατεύονται στο συνονθήλευμα της πανθρησκείας και των οπαδών κάθε θρησκείας. Στη συνέχεια είναι έκπτωση από το ορθόδοξον γνήσιον ήθος, γιατί σιγά σιγά ενέργεια πλάνης τους αλίζει να συμπεριφέρονται και όχι με αγνό ήθος ορθόδοξον. Και είναι μία έμεση ή άμεση άρνηση της πίστεως του Ιησού Χριστού, και επομένως είναι μία συμμετοχή σε μία ακοινώνητη κοινωνία μίας αντιεκκλησίας. Και επομένως δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση, το ανακάτημα θρησκείων σε μία τέτοια συμπροσευχή, να φέρει ειρήνη και αγάπη στον κόσμο, γιατί χωρίζει από τον Άγιον Θεό. Δαιμόνια μέσα εκεί, προλήψεις, δυσδαιμονίες, σατανάδες και ό,τι άλλο θέλετε, μπορεί να υπάρξει ενότητα με τον Άγιον Θεό. Χωρίζει από τον Θεό αυτή η σύναξη, και όταν χωρίζει από τον Θεό δεν μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Επομένως, αγαπητοί τηλεθεατές, από τα ολίγα τα οποία σας είπα, κατανοείτε γιατί ακριβώς υπάρχουν κανόνες οι οποίοι απαγορεύουν την συμπροσευχή. Να δούμε κάποιους κανόνες. Ο 405ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Άγιοι Απόστολοι, δεν είναι απλοί άνθρωποι. Επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικής συνευξάμενος, όταν προσευχηθεί με αιρετικούς μόνον, αφοριζέστον. Αν κάνει μόνο μια συμπροσευχή, να αφορίζεται, δηλαδή να μην κοινωνεί, να απομακρύνεται από τη λειτουργία. Ή δε επέτρεψε να αυτής ως κληρικής ενεργήσετη, καθερίστο. Και αν επέτρεψε και τους αναγνώρισε σαν κληρικούς να κάνουν κάτι, να τον καθερούν, να κάνει λειτουργία και λοιπά, να τον καθερούν. Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος να κάνω σχόλια σε αυτόν τον κανόνα. Να δούμε και έναν άλλον κανόνα, τον 65ο των Αγίων Αποστόλων. Είτε κληρικός ή λαϊκός, εισέλθει η συναγωγή Ιουδαίων ή αιρετικών, προσεύξαστε και καθερίστο και αφοριζέστον. Εδώ πηγαίνουν Ορθόδοξοι και Αρχιερείς μέσα σε συναγωγές, και ο Ιάκωβος της Αμερικής και άλλοι και άλλοι και άλλοι, και ο Πάπας μέσα σε συναγωγές Εβραίων, να λατρεύσουν ποιον Θεόν? Τον Αντίχριστο που περιμένουν οι Εβραίοι. Αυτόν λατρεύει και ο Πάπας, με αυτόν έχει κάνει κοινοπραξία, με τους Ιωνιστές, τους Εβραίους και τους Αντιχρίστους, και είναι τάξη των πραγμάτων. Πού πήγε ο Ιάκωβος της Αμερικής, σε ποια συναγωγή, πού πηγαίνουν κάποιοι Ορθόδοξοι, σε ποιες λειτουργικές και προσευχητικές συνάξεις μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι άξιοι καθαιρέσεως, αναθυματισμού και καθαιρέσεως. Και ο κανόν 66ος λέγει, έχουμε βέβαια και άλλους κανόνες, αλλά επειδή η ώρα μας έχει προχωρήσει αρκετά, θα δούμε σε άλλη ευκαιρία άλλους κανόνες. Ευτυχώς που υπάρχει κάποια αυτογνωσία αυτών των Ορθοδόξων Επισκόπων που έλαβαν μέρος σε αυτές τις συνάξεις. Φερρυππίν έχω εδώ, δεν αναφέρω τώρα όνομα, σέβομαι, κάποιου Μητροπολίτου Ελλαδικής Εκκλησίας, ο οποίος λέγει, ερχόμενος σε αυτοσυνειδησία και αυτοέλεγχο, τελεία και παύλα στις συγκριτιστικές αυθαιρεσίες των προτεσταντών, που πάνε να μετατρέψουν το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών σε λέσχη θρησκευομένων ανθρώπων και ομάδων, που μάλιστα δεν θα είναι απαραίτητο να είναι μόνο χριστιανοί. Ως εδώ και μη παρέκει.
Βλέπετε πόσο νιώθουν κάποιον αυτοέλεγχο, κάποιες τύψεις. Προδώσατε, αγαπητοί, σεβαστοί μου, Άγιοι Αρχιερείς, Ορθόδοξοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ρωσίας, κάποιοι της Σερβίας, κάποιοι της Αλεξανδρίας και κάποιοι της Ελλάδος, της Αυστραλίας και αλλού, και Αντιχαλκιδόνη και οι άλλοι, προδώσατε ναι ή όχι. Βάλετε το χέρι στην καρδιά σας και πέστε στη συνείδησή σας ενώπιον του Θεού, προδώσατε ναι ή όχι. Και με την απλή παρουσία σας σε αυτές τις συνάξεις, τις πανθρησκιακές ή έστω πανχριστιανικές, δηλαδή τις πανερετικές, ναι ή όχι. Προδώσατε τον Χριστόν. Προδώσατε την Ορθοδοξία, ναι ή όχι. Φυσικά θα δούμε και σε άλλη περίπτωση και πολλά άλλα ντοκουμέντα τα οποία έρχονται να επιβεβαιώσουν, να σφραγίσουν του λόγου το ασφαλές. Είναι καιρός, αγαπητοί τηλεθεατές, να βάλουμε μυαλό. Είναι καιρός να πάψουμε να παραβαίνουμε τους κανόνες, να παραβαίνουμε την χάρη, να αρνούμεθα την χάρη και να περιπίπτουμε σε παγίδες του πονηρού, του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών ή του ΕΣΕΑ, του Εθνικού Συμβουλίου Εκκλησιών Αυστραλίας ή των λεγόμενων πανθρησκιακών βαβυλωνιακών συνάξεων. Τα είχατε ακούσει και τα είχατε δει αυτά? Και πού να δείτε τα επόμενα, αγαπητοί τηλεθεατές? Θα φρίξετε, θα σχίσετε τα ρούχα σας. Και είναι δυνατόν να πάσχουν από τέτοια πόρωση ορθόδοξοι κληρικοί και θεολόγοι και αρχιερείς? Δεν είναι δυνατόν να γίνουν τα πράγματα. Θα επανέλθουμε να πούμε περισσότερα με ντοκουμέντα και βίντεο και στοιχεία και εικόνες. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Δόξα σοι τον Ιησούν.